Όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και σήμερα, αυτή η εκπομπή σας παρουσιάζει μια εταιρεία που δραστηριοποιείται σε αυτόν τον κλάδο. Και αυτό το κάνουμε γιατί πρόκειται για εταιρείες έντονα εξωστρεφείς, εταιρείες επιτυχημένες που έχουν καταφέρει να διεισδύσουν και να κερδίσουν το στοίχημα εκτός των συνόρων της χώρας μας. Εταιρείες που, όπως ευαγγελίζονται και οι αρμόδιοι που χαράσουν το νέο χάρτη για το μέλλον της χώρας, θα πρέπει να πρωταγωνιστήσουν στο επόμενο διάστημα υπηρετώντας το νέο αναπτυξιακό μοντέλο. Είναι λοιπόν μαζί μου ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Epicos, ο κύριος Απόστολος Ταλαμάγκας. Καλό σας μεσημέρι. Έλεγα και νωρίτερα, κύριε Ταλαμάγκα, ότι μας πετυχαίνετε σε μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο, εσείς έχετε το ρόλο του να μας αποφορτίσετε τρόπον τεινά, μιλώντας μας για μια εταιρεία, την Epicos, που τα πηγαίνει εξαιρετικά καλά αυτά τα 13 χρόνια ύπαρξής της. Εξηγήστε μας καταρχάς σε ποιο κλάδο δραστηριοποιείστε και ακριβώς με τι ασχολείστε. Μάλιστα. Η Epicos είναι μια από τις λίγες πλατφόρμες .com, όπως θέλουμε να λέμε, στην Ελλάδα. Χτίστηκε το 2000. Για να προσφέρει υπηρεσίες πάνω στον τομέα της αεροδιαστημικής και της άμυνας. Τώρα, προφανώς, όταν ακούει κανείς αεροδιαστημική και άμυνα, εγώ εξεπλάγει γιατί πρόσφατα έμαθα από την Ενωτική Πρωτοβουλία Synergies ότι υπάρχει και κλάδος εταιριών αεροδιαστημικής και άμυνας στην Ελλάδα. Ναι. Δεν γνώριζα ότι έχουμε πλήθος, σχετικό πλήθος εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Παραδοσιακά υπήρχε πολύ έντονο ενδιαφέρον και ανάπτυξη στον τομέα της άμυνας. Τώρα σιγά-σιγά η αεροδιαστημική ανεβαίνει και παίρνει ένα πιο σημαντικό ρόλο. Στην Ελλάδα πόσο περιθώριο υπάρχει για την πλατφόρμα τη δική σας, για να μιλήσουμε για τη συγκεκριμένη. Κοιτάξτε, εμείς στην Ελλάδα καλώς ή κακώς ασχοληθήκαμε πάρα πολύ λίγο. Εξ αρχής συνειδητά χτίστηκε η πλατφόρμα ως μια .com πλατφόρμα, ώστε να έχει κάλυψη πλήρη όλου του κόσμου και να προσπαθεί να προσελκύσει πελάτες από το εξωτερικό. Τι ακριβώς κάνει κανένας, χωρίς να μπούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες, τι ακριβώς προσφέρει αυτή η πλατφόρμα για να αντιληφθούμε λίγο τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Epicos? Η πλατφόρμα παρέχει τριών επιπεδών υπηρεσίες. Το ένα είναι βιομηχανική πληροφορία, δηλαδή νέα στον τομέα της άμυνας και της αεροδιαστημικής, πληροφορίες για εταιρείες, ανάλυση εταιρεών. Το δεύτερο είναι θέματα tendering, δηλαδή διάφορες προμήθειες ανά τον κόσμο. Και το τρίτο είναι ένα πιο εξειδικευμένο θέμα στο κομμάτι των αντισταθμιστικών και της βιομηχανικής συνεργασίας. Τώρα μπαίνουμε σε πιο σκληροπυρηνικά. Ναι. Βασικά από εκεί ξεκινήσαμε. Πάντα ο ομιλός μας δραστηριοποιόταν στα αντισταθμιστικά και είδαμε το 2000 που δημιουργήσαμε την Epicos μια ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις επαφές που είχαμε κυρίως στην άμυνα και στην αεροδιαστημική, ώστε να χτίσουμε κάτι το οποίο να μπορεί να προσφέρει μια παγκόσμια κάλυψη. Λοιπόν, εσείς ιδρυθήκατε πριν από 13 χρόνια. Έχετε καταφέρει, διορθώστε με όπου κάνω λάθος, αν δεν τα λέω σωστά, να διεισδύσετε σε 50 χώρες, στις αγορές 50 χωρών μέχρι σήμερα, σε αυτά τα 13 χρόνια. Θα ήθελα να μου πείτε πόσο εύκολο είναι αυτό και δει εν μέσω κρίσης, γιατί όταν ξεκινήσατε ήταν και λίγο διαφορετικά τα δεδομένα, και αν η κρίση σας έχει αποτρέψει ή αν αντιθέτως σας δίνει ένα κίνητρο επιπλέον του να επιχειρήσετε να μπείτε σε ακόμη περισσότερες αγορές ή με ακόμη περισσότερες υπηρεσίες. Ήταν αρκετά δύσκολα. Το πρώτο μάθημα που μάθαμε ότι το να επιχειρείς, ειδικά σε ένα .com περιβάλλον από την Ελλάδα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σε ψηφιακό περιβάλλον. Κυρίως γιατί όλο το και η τεχνολογία και ο τρόπος ανάπτυξης στηρίζεται στην ελληνική αγορά και είναι πολύ δύσκολο να στηριχτεί μια εταιρεία, γιατί το .com έχει πολλές ιδιαιτερότητες, ώστε να μπορεί να είναι μια παγκόσμια πλατφόρμα. Το να αναπτυχθούμε σε όλες αυτές τις χώρες πάλι ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί έπρεπε να πάμε σιγά-σιγά, βήμα-βήμα, και με εργαλεία marketing internet, αλλά και προσωπικά, με προσωπικό το οποίο σιγά σιγά αναπτυσσότανε. Ξεκινήσαμε την Ευρώπη ως ένα αρχικό, πιο εύκολο στάδιο, γιατί γνωρίζαμε πολύ καλά την αγορά. Μετά αναπτυχθήκαμε στην Αμερική και σιγά σιγά στοχεύουμε προς την Ασία. Τώρα, αεροδιαστημική και άμυνα για μια ελληνική εταιρεία. Αφήνω την άμυνα, γιατί όπως είπατε κι εσείς, η χώρα μας σε αυτό τον κλάδο έχει μια ιδιαίτερη ιστορία. Και μπαίνω στο κομμάτι της αεροδιαστημικής. Πόσο εύκολο είναι να γίνει μια ελληνική εταιρεία προμηθευτής μιας αμερικανικής υπηρεσίας σε αυτό τον τομέα?
Σας το ρωτάω, δεν είναι, γιατί ναι. δεν έχουμε, έχουμε μηδενική παράδοση σε αυτόν τον τομέα. Δεν είναι εύκολο. Όπως δεν ήταν και εύκολο και στον αμυντικό τομέα. Το θέμα είναι ότι όταν μια εταιρεία όμως έχει επικεντρωθεί σε μια συγκεκριμένη τεχνολογία και ευτυχώς το δυναμικό υπάρχει στην Ελλάδα, επιστήμονες οι οποίοι μπορούν. Θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό, ενδιαφέρει νομίζω. Εφόσον έχει την δυνατότητα να στηριχτεί και κυρίως σε κάποια κοινοτικά προγράμματα αυτή τη στιγμή, να αναπτύξει κάποια πολύ συγκεκριμένα προϊόντα, έχει τη δυνατότητα. Δεν υπάρχουν δηλαδή τα ταμπού σε μια ελληνική εταιρεία. Η κρίση έχει αλλάξει καθόλου τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αυτές οι συμφωνίες. Η κρίση δημιούργησε ευκαιρίες. Ευτυχώς για μας είχαμε δει την κρίση πολύ πιο νωρίς και είχαμε αναπτυχθεί σε αγορές. Δηλαδή αφήσαμε την Ευρώπη η οποία μειώθηκαν οι εξοπλισμοί της και τα νούμερα και τα κονδύλια που ξοδεύονται κατά πολύ. Είχαμε πάει στη Νότια Αμερική, είχαμε πάει στην Ασία, που πλέον αυτές οι αγορές... Σαν αναδυόμενες αγορές. Ναι, είναι αναδυόμενες αγορές, ειδικά η Νότια Αμερική, η Βραζιλία π.χ. ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα στην αντιδιαστημική. Λοιπόν, μιλήσατε πριν για το ανθρώπινο κεφάλαιο και είναι ένα θέμα που απασχολεί όλους μας, γιατί είναι γνωστό ότι φεύγουν λαμπροί επιστήμονες και σημαντικά μυαλά από αυτή τη χώρα, φεύγουν έξω. Σε εταιρείες σαν τη δική σας, οι άνθρωποι αυτοί είναι στο στόχαστρο. Αυτούς τους ανθρώπους αναζητείτε, έτσι δεν είναι? Και βέβαια. Και δυστυχώς ήταν οι πιο εύκολοι να φύγουν. Ξέρετε, γιατί όταν ένας έχει πολύ δυνατό επιστημονικό background, είναι πολύ εύκολο να βρει μια δουλειά στο εξωτερικό. Και είναι πολύ δύσκολο να του προσφέρει ένα πακέτο το οποίο να τον ικανοποιήσει να μείνει στην Ελλάδα. Έστω και αν είσαι μια πρωτοπόρος εταιρεία. Παρ' όλα αυτά, το κομμάτι της έρευνας και της ανάπτυξης είναι κάτι που το εξελίσσετε σε μόνιμη βάση ή με δεδομένο ότι υπάρχει ήδη διαμορφωμένη πλατφόρμα σας με την οποία συναλλάσσεστε, δεν έχετε άμεσες βλέψεις για κάτι περαιτέρω? Είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε συνέχεια στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Γιατί αν σταματήσεις, έχεις γίνει μια παροχημένη πλατφόρμα. Πρέπει συνέχεια να αναπτύσσουμε και τις αγορές μας και το τι προσφέρουμε πάνω στην πλατφόρμα μας. Εμείς σαν πλατφόρμα στο ίντερνετ δυστυχώς έχουμε δύο παράλληλες ανάπτυξεις. Είναι μία είναι τεχνολογική, πρέπει να είστε up to date στο κομμάτι του ίντερνετικού. Και το δεύτερο είναι στο τι προσφέρουμε, στα προϊόντα που προσφέρουμε. Έχουμε αναπτυχθεί πάρα πολύ, έχουμε δημιουργήσει μια δικιά μας τεχνογνωσία πάνω στο θέμα το πώς αναλύουμε την αγορά, τι προσφέρουμε στις εταιρείες, πώς γίνονται ανταγωνιστικές. Και έχουμε επικεντρωθεί αυτή τη στιγμή και στον τομέα της αεροδιαστημικής και της άμυνας στο να κάνουμε μελέτες, κυρίως σε χώρες. Δηλαδή, πηγαίνουμε στις κυβερνήσεις των χωρών, όπως η Ελλάδα με το πρόγραμμα αυτό. Έχουμε πάει και έχουμε συνάψει συμφωνίες με 17 χώρες, στις οποίες ο έπικος αναλαμβάνει το ρόλο να αναλύσει τη βιομηχανία, να βρει τα technology gaps που υπάρχουν, το τι προσφέρουν και τι χρειάζονται οι εταιρείες και να δημιουργηθεί ένα στρατηγικό πρόγραμμα ανάπτυξης. Κάτι που εμείς θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό για μια ελληνική εταιρεία να έχει καταφέρει. Τι είναι? Μια τελευταία ερώτηση θα ήθελα να σας κάνω. Γίνεται πάρα πολύς λόγος για το κομμάτι της έρευνας στα πανεπιστήμια μας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πρώτον αν η δική σας εταιρεία προσεγγίζει τα πανεπιστήμια ως φυτώρια μελλοντικών ανθρώπων που μπορούν να υπηρετήσουν το όραμα της ΕΠΙΚΟΣ και αν πιστεύετε ότι υπάρχει ικανή διασύνδεση, ότι εταιρείες σαν τη δική σας θα έπρεπε να έρθουν. Ξέρετε, αυτό που γίνεται παγίως στο εξωτερικό, αλλά στην Ελλάδα τρόπον την παραμένει ταμπού για κάποιον ανεξήγητο λόγο. Η διασύνδεση δηλαδή με τα καλά μυαλά αυτής της χώρας και τις εταιρείες που μπορούν να απορροφήσουν και να πληρώσουν καλά αυτό το καλό ανθρώπινο δυναμικό. Κοίτα, υπάρχει κάποια διασύνδεση. Δυστυχώς, όπως είπατε, δεν είναι στο επίπεδο που θα έπρεπε να είναι. Υπάρχουν κάποιες καλές ομάδες στα πανεπιστήμια, οι οποίες είναι focus και αναπτύσσουν R&D και συγκεκριμένες εταιρείες. Εμείς έχουμε προσπαθήσει να είμαστε κοντά στα πανεπιστήμια. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει το μοντέλο που υπάρχει στα αγγλικά ή στα αμερικάνικα πανεπιστήμια, ότι χρηματοδοτεί τη έρευνα από την εταιρεία για να φτιαχτεί το προϊόν. Άρα και τα πανεπιστήμια και οι εταιρείες κυρίως βασίζονται σε κοινοτικά προγράμματα ή σε κρατικά. Είναι σαφές ότι για ακόμη μια φορά αυτά τα προγράμματα παίζουν μείζωνα λόγο. Κύριε Ταλαμάγκα, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας εδώ. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία που την έχει ούτως ή άλλως την πλατφόρμα της εταιρείας ΕΠΙΚΟΣ και γιατί όχι να μαθαίνουμε για πάρα πολλές καινοτόμες επιχειρήσεις ελληνικές ότι διεισδύνουν σε ακόμη περισσότερες αγορές στο εξωτερικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία. Σας ευχαριστώ και εγώ.